πριν από μια ώρα περίπου μου έφερε τα αποτελέσματα, το τελικό αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών, που βέβαια είναι γνωστό σε όλους μας. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Στασούλας. Και εν ώψη αυτού, σας καλέσω, όπως είχαμε συνοηθεί, να σας αναθέσω πλέον, μιας και υπάρχει αυτοδύναμη πλειοψηφία, να σας αναθέσω την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι για μένα ξεχωριστή τιμή να αναλαμβάνω αυτήν την εντολή να σχηματίσω μια κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας. Εξ αρχής, όπως γνωρίζετε, είχα θέσει ως στόχο η χώρα να έχει μια σταθερή και αυτοδύναμη κυβέρνηση. Χρειάστηκαν δυστυχώς δύο εκλογές για να προκύψει τελικά αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι πολύ βαριά την ευθύνη την οποία εναποθέτει ο ελληνικός λαός στους ώμους μου. Οι Έλληνες πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν για τον εαυτό τους, για τις οικογένειές τους, για την πατρίδα συνολικά, ένα καλύτερο μέλλον. Έχω δεσμευθεί ότι θα κάνουμε πράξη στην δεύτερη τετραετία μεγάλες αλλαγές και μεγάλες μεταρρυθμίσεις που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος. Έχουμε μια ισχυρή εντολή για να κάνουμε πράξη αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Έχουμε μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όπως την είχα ζητήσει από τον ελληνικό λαό, και θα προχωρήσω άμεσα στην συγκρότηση μιας κυβέρνησης σκληρής δουλειάς και μετρήσιμου αποτελέσματος, που ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να ορκιστεί από αύριο, ώστε αμέσως μετά να πιάσει δουλειά με πολύ συγκεκριμένη αποστολή, την οποία θα τους αναθέσουμε από την γραμματεία της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, το εκλογικό αποτέλεσμα, κυρία Πρόεδρε, επιφύλαξε, όπως ξέρετε κι εσείς, και ορισμένες εκπλήξεις. Έχουμε μία οκτωκομματική βουλή. Πιστεύω όμως ότι η δημοκρατία μας είναι πολύ όρημη για να μπορέσει να διαχειριστεί τις όποιες πρόσκαιρες αναταράξεις. Και βέβαια δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι αυτή η οκτωκομματική βουλή ουσιαστικά ήταν ο επιθανάτιος ρόγχος της απλής αναλογικής. Διότι αν η ενισχυμένη αναλογική είχε ισχύσει από τις προηγούμενες εκλογές, σήμερα η Βουλή θα ήταν πεντακομματική. Αλλά από εκεί πέρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι Έλληνες ψήφισαν για κυβέρνηση, για αυτοδύναμη κυβέρνηση, έχουν αυτοδύναμη κυβέρνηση σήμερα. Και από σήμερα ξεκινάει άλλος ένας κύκλος σκληρής δουλειάς για ένα καλύτερο αύριο για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Πράγματι, η δημοκρατία μας αποδείχθηκε ανθεκτική μέσα από μια σειρά από κρίσεις τα τελευταία χρόνια. Και μπορούμε, θέλω να πιστεύω, να κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία και δημιουργικότητα. Σας εύχομαι από εδώ και μπρος καλή δουλειά πια για το καλύτερο αποτέλεσμα για τον τόπο. Σας ευχαριστώ πολύ.